Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Πλησιάζουν, αγαπητοί μου αδελφοί και σεβαστοί πατέρες, οι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, που όλοι τις περιμένουν σαν μια ανάπαυλα στον καθημερινό του κόπο, σαν μια ευχάριστη παρένθεση στην ανούσια τύρβη της ζωής. Ο κόσμος μας λαχταρά να γιορτάσει και ετοιμάζεται γι' αυτό με προσδοκία και κουράγιο. Στολίζονται οι βιτρίνες στα μαγαζιά, ανάβουν πολύχρωτα φώτα, στους δρόμους ακούγεται έξω κάποια σχετική μουσική, ανταλλάσσονται ευχές, η αγορά ζωντανεύει και αυξάνει λίγο η εμπορική κίνηση. Ωστόσο, όποιος θα ήθελε να παρατηρήσει τα πράγματα, να μελετήσει τις εξελίξεις, να εισδύσει βαθύτερα και πιο σοβαρά στην πραγματικότητα, θα έβλεπε ξεκάθαρα ότι το κέντρο του εορτασμού έχει αρχίσει προπολού να μετακινείται και σήμερα ουσιαστικά έχει αλλάξει. Βλέπει κανείς ότι μετά από την θεωρούμενη εθνική μας απελευθέρωση και την ίδρυση του νεοελληνικού μας κράτους από το 1830 με την δολοφονία του όντως Ορθοδόξου Έλληνος κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια και την επιβληθήσα βαβαροκρατία επί Όθωνος και εξής, αρχίζει μία πνευματική αλλίωσή μας και μία θρησκευτική υποδούλωσή μας στους ξένους, τους οποίους οι τότε ισχυροί της γης μας έστειλαν και μας επέβαλαν. Και συνέβη το παράδοξο αλλά αληθινό, ό,τι αποφύγαμε στα χρόνια της δουλείας, δυστυχώς το πάθαμε στον καιρό της ελευθερίας. Το παρατηρούμε τώρα τις ημέρες αυτές. Ενώ οι γιορτές που έρχονται υποτίθεται ότι γίνονται στο όνομα του Ιησού Χριστού για τα μεγάλα γεγονότα της ζωής Του, την γέννηση, την περιτομή, την βάπτιση, τελικά το όνομα εκείνου που γιορτάζει ακούγεται όλο και λιγότερο, για να μην πούμε ότι φτάσαμε στο σημείο με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες να μην ακούγεται καθόλου, αλλά να αποσιωπάται επιμελώς. Γιορτάζουμε Χριστούγεννα κυριολεκτικά χωρίς Εκείνον, χωρίς τον Χριστό. Δεν λέμε Χριστός γεννάται ή Χριστός ετέχθη, αλλά καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Έγινε το χρόνια πολλά, το φτηνό εκείνο κέρασμα, κοινό κέρασμα για κάθε γιορτή, το μονότονο επιφώνημα που κάνει τον κάθε εορτασμό αντί να θερμαίνεται, να ξεθυμαίνει. Είναι σαν εκείνο το ξερό «γεια σας» που έμαθαν και αφομοίωσαν τώρα όλοι από τον νηπιαγωγείο για τα μικρά παιδιά, τα παιδάκια, μέχρι και τη μεγάλη σχολή της κυρίας δασκάλας, την τηλεόραση εννοώ, αυτήν που διαμορφώνει νέους από 6 και γέρους μέχρι 106 ετών, όλοι μικροί μεγάλοι παπαγαλίζουν «γεια σας, γεια σας», αντικαθιστώντας με αυτό το δυσύλλαβο ψεύδισμα όλων εκείνων το χαιρετιστήριο πλούτο «χαίρετε, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, καληνύχτα σας, καλό βράδυ, ώρα καλή, καλό δρόμο» κλπ. Πολύ δυσλεξία σε εισαγωγικά έπεσε, δεν νομίζετε? Αν μου επιτρέπετε θα τολμήσω να πω ότι ακόμη και εκείνη η οργήλη λεκτική εκτροπή
που υποτίθεται ότι εκφράζει προσωπικό εκνευρισμό σε συγκεκριμένη κάθε φορά αναποδιά, τη βλαστήμια εννοώ, έχει τυποποιηθεί στις μετρημένες εκείνες βομόλοχες λέξεις που από αυτό το ιερό βήμα και σε αυτή την ιετημία σύναξη περιττεύει να τις επαναλάβω ως πασίγνωστες, αλλά και οπωσδήποτε απάδει να τις μεταφέρω ως δύσοσμες και αποπνικτικές. Η φτώχεια και η απρέπεια στην έκφραση σημαίνει βέβαια πρώτα φτώχεια και ασχημία της ψυχής, αφού εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Καημένη γλώσσα ελληνική που κάποτε σε χώριζε χαώδης υπεροχή εν συγκρίση με κάθε άλλη λαλιά της γης, είτε σε αριθμό λέξεων, είτε σε ποικιλία τύπων και ευελιξία εκφράσεων, και τώρα κατήντησες πιο φτωχή και από τις γλώσσες των πρωτογόνων. Ποιος σε φθόνησε και σε εκδικήθηκε έτσι? Ένα παλιό τραγούδι σε ανάλογη περίπτωση έλεγε «Λες και σ' είχαν άχτη και σε κάναν στάχτη». Στη λεξιπαινία, στην πτώχευση της γλώσσης μας, συνέβαλαν πολλοί παράγοντες. Συνέτεινε και η κατάργηση της καθαρής μορφής της, όπως διδασκόταν κάποτε στα σχολεία μας πριν 50 χρόνια, με βάση τα κλασικά εκείνα εγχειρίδια του Αχιλλέως Τζαρτζάνου. Δεν είμαστε λάτρες της καθαρευούσης, τη λαϊκή μας γλώσσα μιλάμε και γράφουμε, αλλά οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Η παιδεία εκείνη ανέδειξε κορυφαίους συγγραφείς και λογοτέχνες που ακόμα αντέχουν και θέλουν και τρέφουν. Έπειτα, εκτός από την ακουστική φθορά, ήρθε και το οπτικό ξύλωμα του συστήματος γραφής της με την επιβολή του μονοτονικού. Και το κακό δεν σταματά ως εδώ. Ακούγονται σχέδια να επιβληθεί το φωνιεντικό σύστημα, ένα «ι», ένα «ο», ένα «ε», ή και το λατινικό αλφάβητο. Ήδη πολλοί νέοι μεταχειρίζονται το σύστημα Greeklish και γριλίζουν. Τα ανωτέρων μας εισάγουν από μία πλευρά σε ένα γενικότερο και πολύ σοβαρό ζήτημα. Θέτουν μπροστά μας το ζωτικό πρόβλημα των ξενικών και ιδίως των δυτικών επιδράσεων στην καθημάς Ορθόδοξη Ανατολή. Βλέπω το θέμα ότι είναι μεγάλο, αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να το διεξέλθω και δηλώνω ότι μόνο κάποιες πτυχές του θα προσπαθήσω να θίξω. Δεν θα το λύσουμε τώρα εμείς εδώ το πρόβλημα αυτό, αλλά ας το θέσουμε έστω, μήπως το συνειδητοποιήσουμε και αρχίσουμε κάποτε να το αντιμετωπίζουμε σοβαρότερα. Πρέπει να μοιράσω τα όσα σκέφτηκα να πω σε 2-3 ενότητες, στην παιδεία, στην νομοθεσία, γενικά στο φρόνημα που επικρατεί στη ζωή μας και τέλος σε πιο εμφανή και πρακτικά αποτυπώματα της ξενικής επιρροής. Ας αρχίσουμε από τον τομέα της παιδείας. Εδώ, εκτός από τα γύρω, από τη γλώσσα που αναφέραμε ήδη, καταλυτική στάθηκε η εισβολή ευρωπαϊκού πνεύματος στα σχολεία και στα πανεπιστήμια μας. Ο υλιστικός διαφωτισμός επηρέασε αρνητικά την καλλιέργεια του λαού μας. Η χώρα αυτή μεταξύ Ανατολής και Δύσεως είναι η μάνα των επιστημών και τα αξιώματα των αρχαίων εκείνων προγόνων μας, του Αριστοτέλους, του Αρχιμίδους, του Δημοκρίτου κλπ, ισχύουν ως θεμελιώδες βάσεις και σήμερα. Η δήθεν φωτισμένη Δύση, που φαίνεται πως γέμισε τον κόσμο λιγότερο με βεβαιωμένα πορίσματα και περισσότερο με θεωρίες επιθεωριών, υποθέσεις δηλαδή και συλλήψεις της φαντασίας. Αλλά αυτά, ενώ δεν είναι το κατασταλάγμα επιστήμης, φαντάζουν όμως ως επιστήμη, εντυπωσιάζουν και λανθανόντως εκλαμβάνονται ως θέσφατα.
επιβλήθηκε σχεδόν ως κανόνας το εξής. Για να αναγορευτεί κάποιος καθηγητής εδώ του Πανεπιστημίου πρέπει να προσκομίσει τίτλους μετεκπαιδεύσεώς του σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Ελάχιστες στάθηκαν οι εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα, ακόμη και στις ορθόδοξες θεολογικές μας σχολές, με πιο γνωστό φωτεινό παράδειγμα τον αείμνηστο Παναγιώτη Τρεμπέλα. Ερχόμενοι λοιπόν εξ Εσπερίας οι δυτικοτραφείς μας προφέσορες έφεραν μαζί τους ιδέες που τις διοχέτευαν στις διάνοιες των φοιτητών τους, των εν συνεχεία δηλαδή πτυχιούχων επιστημόνων των διαφόρων κλάδων και διδασκόντων στην μέση εκπαίδευση. Θυμάμαι ως μαθητής γυμνασίου, καθηγητή μας φυσικό, εργατικό και φιλότιμο εκπαιδευτικό, που ως οπαδός όμως και κήρυκας της θεωρίας του Δαρβίνου έψαχνε και μας έδειχνε σε κάποιου το αυτή μια μικρή μητούλα προεξοχή λέγοντας «Να, αυτό είναι το φήμα του Ντάρβιν». Και προ 20 ετίας περίπου, κάπου στα βόρεια ακριτικά μας μέρη, πλησίασα λαμπρό κληρικό μας, σπουδασμένο όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θειασότη του επιστημονισμού, και τον ρώτησα «Γνωρίζουμε, Πάτερ, από το σχολείο ότι παρατήρησης, πείραμα και μαθηματικός λογισμός, τα τρία αυτά που κατοχυρώνουν με ασφάλεια την επιστημονική γνώση, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να βεβαιώσουν την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, το Big Bang. Μπορούμε λοιπόν εμείς, κρατώντας ως βάση αυτά, να δεχτούμε την θεωρία αυτή?» Και τι μου απήντησε? «Μην το λες αυτό. Το 90% των κοσμολόγων δέχονται το Big Bang σήμερα». «Σήμερα ναι», είπα, «αλλά αύριο αποκλείεται να το αναιρέσουν. Πόσα πράγματα η επιστήμη τώρα μένει τα προβάλλει με απόλυτη αυθεντία και βεβαιότητα, αλλά αύριο η ίδια τα ανατρέπει, επομένως δεν υπάρχει βεβαιότης». «Είναι ανυπολόγιστη, αδελφοί μου, η οπισθοδρόμηση που υπέστησαν οι επιστήμες στην πορεία τους και προπαντός η ζημιά που προκάλεσαν οι θειασότες τους στη ζωή των ανθρώπων εκείνων που τους εμπιστεύτηκαν. Οι επιστήμες βρέθηκαν παγιδευμένες σε υποθετικά και μυθόδη μοντέλα διαφόρων παρομοίων θεωριών. Αποκαλυπτικά είναι όσα εκθέτει στις ημέρες μας σχετικός ο γνωστός αρχαιολόγος Διόδωρος Ράμος, όπως διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο έργο του «Ο μασονικός μύθος του Δαρβινισμού», που βλέπω με τα χαράς ότι γνωρίζει αλλεπάλληλες εκδόσεις. Οι μορφωμένοι, αλλά και εμείς παρασυρμένοι από αυτούς, συχνά εκλαμβάνουμε μια θεωρία ως επιστημονική αλήθεια, ενώ κάθε θεωρία δεν είναι παρά μια υπόθεση που χρειάζεται επιβεβαίωση για να αρχίσει να ισχύει. Ακούγαμε για παράδειγμα το τελευταίο διάστημα με επιτάσεως την προτροπή ακόμη και από εκκλησιαστικούς ποιμένες να ακούτε τους επιστήμονες, και εννοούσαν αυτούς που το σύστημα διόριζε με εντολή να κινούνται εντός αυστηρά καθορισμένων ορίων. Από ποιον καθορισμένων? Όχι από τους εδώ κυβερνήτες μας, αλλά έξωθεν, από την φωτισμένη Δύση που σήμερα έγινε πολυώνυμη και λέγεται νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, μεγάλη επανεκκίνηση, πολιτική ορθότης κλπ. Κλπ. Εκτός όμως από αυτούς τους επιστήμονες υπάρχουν και άλλοι που αδέσμευτοι από περιορισμούς συνεχίζουν την έρευνά τους και τα πορίσματα αυτών είναι σύμφωνα μεν με τις σταθερές αρχές της επιστήμης, μα αντίθετα από τα εξαγγελόμενα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Νέος γιατρός, νεαρός, βεβαίωνε ότι προβεβλημένη τώρα κυρία
την οποία άκουγε ως καθηγήτριά του στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου και κρατάει ακόμη στο κινητό του ηχογραφημένες τις παραδόσεις της, ισχυρίζεται σήμερα η κυρία αυτή από την τηλεόραση πράγματα αντίθετα από εκείνα που δίδασκε τότε. Φαίνεται, έλεγε ο γιατρός, ότι εμείς πρέπει τώρα να ασχίσουμε τα πτυχία μας, αφού ό,τι μάθαμε δεν ισχύει. Αυτά παθαίνουμε όταν χάσπουμε θαυμάζοντας τη γνώση που εισάγεται από τη Δύση. Οι αληθινοί επιστήμονες όμως μένουν σταθεροί και είναι τόσο πεπισμένοι για την αλήθεια που διακονούν αυτοί οι ηρωικοί υπηρέτες της αγνής επιστήμης, ώστε πλήθος από αυτούς στη χώρα μας θυμίζουν σήμερα τον Γαλιλαίο, τον χρόνο της Ιεράς Εξετάσεως. Συγκεκριμένα, επειδή αρνούνται να δεχθούν τα πειραματικά εμβόλια κατά του κοροναϊού, διώκονται και βρίσκονται έως τώρα σε αναστολή από την εργασία τους και παίρνονται στερούμενοι μαζί με τις οικογένειές τους τα αναγκαία προς το ζήν. Προσοχή λοιπόν όταν ακούμε επιστήμη και επιστήμονες εντός εισαγωγικών. Συγγνώμη που θα το πω, ότι θυμήθηκα εκείνη την παροιμία, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γελουνικότες. Τι άλλο να προσθέσω εδώ στα περιπαιδείας από τα περιγλώσεις που ανέφερα μέχρι τις έμφυλες ταυτότητες στις οποίες μειούνται σήμερα και τα πιτσιρίκια μας. Είναι τόσο πολλά και τόσο σοβαρά. Κλείνω το θέμα αυτό εδώ. Για περισσότερα θα πρότεινα να κληθεί κάποτε Πάτερ Γιώργη να μιλήσει από το βήμα αυτό ο άξιος δάσκαλος του Κιλκής, ο Δημήτρης Νατσιός. Αν έρθει θα πείτε τεκμηριωμένες αλήθειες που αξίζει να ακουστούν και τότε ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Για να διαπιστώσουμε καλύτερα την ξενική επίδραση, ας πάμε τώρα σε έναν άλλο τομέα, στον τομέα της νομοθεσίας. Εδώ επιβλήθηκε ψυχρά και εφαρμόζεται τυφλά η αναγκαστική προσαρμογή του δικαίου μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά τις διάφορες διρεκτίβες που μας έρχονται. Δεν είμαι νομικός για να μπορέσω να μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Διακρίνω χοντρικά, όχι πάντως έξω και μακριά από την πραγματικότητα, όπως και εσείς πιστεύω, ότι το κοινοβούλιο μας από νωρίς και ιδίως αφότου κάποιοι μας προσανατόλισαν προς την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ΕΟΚ τη λέγαν τότε, και εν τέλει μας ενένταξαν στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κινείται αυτοτελώς. Η ένταξη έγινε χωρίς πρώτα να μας ενημερώσουν και μετά να μας καλέσουν σε δημοψήφισμα ώστε να ερωτηθούμε κι εμείς, ο κυρίαρχος λαός, όπως μας λένε, για μια τόσο σοβαρή απόφαση. Και εν συνεχεία το κοινοβούλιο μας ψηφίζει νόμους που ανατρέπουν ένα-ένα τα ερίσματα της αιωνοβίου παραδόσεώς μας. Ο Ιουστινιανός και άλλοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου θέσπισαν νομοθεσία η οποία δέχθηκε την ευεργετική επίδραση του Ευαγγελίου, έγινε πιο δίκαιη, πιο φιλάνθρωπη, πιο χριστιανική. Με αυτήν πορεύτηκε και εν συνεχεία περιφρουρήθηκε το γένος μας. Έτσι, μετά την δεινή άλωση, περάσαμε τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας αντέχοντας στην τυραννία, στα χαράτσια, στα πεδομαζώματα και βγήκαμε στον ελεύθερο υποτίθεται εθνικό βίο. Έπειτα όμως και εξόφθαλμα πλέον επί των ημερών μας βλέπουμε την αντίστροφη κίνηση, την επίθεση της Δύσεως, το ξεύτισμα, το γκρέμισμα. Η χριστιανική νομοθεσία της πατρίδος μας δέχεται πλήγματα κατεξοχήν στα θεμέλια της σε ό,τι αφορά στην πίστη, στην πατρίδα, στην ηθική, στην οικογένεια, στην παιδεία, στη γλώσσα. Όταν πρωτοακούστηκε η γνωστή εκείνη ρήτρα του Χένρι Κίσιγκερ ότι είμαστε ένας λαός ατίθασος που πρέπει να χτυπηθεί στις ρίζες του για να υποταχθεί, έκανε ισχυρή εντύπωση. Γιατί? Διότι εξέφραζε αλήθεια. Έγινε όμως βέβαια
με προσπάθεια, με δημοσιεύματα να διαψευστεί αυτή η ρήση ότι τάχα δεν ελέγχθη. Μα κι αν δεν ακούστηκε ποτέ η ρήτρα αυτή ως λόγος, εμείς πάντως την ζούμε ήδη ως αδιάψευστη πραγματικότητα. Στο οικογενειακό δίκαιο, τόσο επί της επταετίας του στρατού και απροκάλυπτα πλέον μετά την μεταπολίτευση, τόσο επί Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας και βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ και με όλες τις εναλλαγές πρωθυπουργών και υπουργών, τι είδαμε? Να νομιμοποιούνται και να καλύπτονται οικονομικά οι εκτρώσεις. Να διευκολύνεται αφάνταστα το διαζύγιο. Να εισάγεται ο πολιτικός γάμος που γίνεται στο Δημαρχείο. Να αποποινοποιείται αδιάντροπα η μοιχεία. Να θεσμοθετείται το σύμφωνο συμβίωσης που γίνεται στον δικηγόρο και στον συμβολιογράφο. Να νομιμοποιείται το αφύσικο και άθεσμο, η συμβίωση διάδων του αυτού φύλου, και τώρα προετοιμάζεται η θεσμοθέτηση ακόμη και δικαιώματος να αποκτούν παιδιά ποιοι? Οι εκφύσεως και εξορισμού άκαρποι σύντροφοι που θέλουν καλά και σώνη να μπορούν να αποκτήσουν και παιδί, όπως μπορούν να αποκτήσουν κινητό τηλέφωνο, αμάξι, σκυλί, γατί, κουνέλι κτλ. Το παιδί δηλαδή είναι ένα πράγμα, όχι πρόσωπο. Σε ζητήματα πατρίδος έπειτα, αλλάζει η έως τώρα σημαία μας που ο Σταυρός την εκάλυπτε σε όλο το ύψος και το πλάτος της και καθιερώνεται παντού η έως τότε σημαία της θαλάσσης, με τον Σταυρό περιορισμένο στην άνω αριστερή γωνία, ενώ επί επταετίας είχε γίνει και απόπειρα να φύγει ο Σταυρός και από την κορυφή του κοντού. Απορρίπτεται με περιφρόνηση και ειρωνίες πρότασης βουλευτού να αναρτηθεί στην αίθουσα της Βουλής η εικόνα του Χριστού. Σε διάφορα κτίρια αφαιρούνται ιερές εικόνες. Αγνοείται σταθερά και περιφρονείται πεισματικά η προσφορά μίας σημαντικής ιδιωτικής περιουσίας του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, κόπη ολόκληρη ζωής στην ξενιτιά του ζεύγους Ιωάννου και Εκατερίνης Αναγνωστοπούλου, επειδή η προσφορά τους γίνεται αποκλειστικά και δεσμευτικά για την εκπλήρωση του τάματος του έθνους, της υποσχέσεως δηλαδή των προγόνων μας ότι θα αναγερθεί ναός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως ελευθερωτού του γένους μας. Πρόσφατα ο λαός μας σε πάνδημα συλλαλητήρια φώναξε για τη Μακεδονία και ποια ήταν η ανταπόκριση των νομοθετών της Βουλής? Το όνομα Μακεδονία παραδόθηκε. Επιβλήθηκε το θέλημα των ξένων. Αν σας φαίνεται υπερβολικό αυτό που είπα ότι είναι δυτικές επιδράσεις εις βάρος μας αυτά, ακούστε και το ακόλουθο ανέκδοτο. Με τον νόμο 731 του 1977 ψηφίστηκε η απαλλαγή των χιλιαστών από την ένοπλη στρατεία με ανοχή και κάλυψη ελαίω Ευρωπαϊκής Ενώσεως των γνωστών περί έθνους απόψεων της εταιρείας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Τότε η Ιερά Σύνοδος έστειλε για το ζήτημα αυτό έγγραφα διαμαρτυρίας και επιτροπές αρχιερέων στους αρμοδίους. Ο τότε Μητροπολίτης Γηθίου, ο μακαριστός Σωτήριος, διαμαρτυρήθηκε έντονα στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Αμήνης για την έκδοση του αντισυνταγματικού αυτού νόμου υπέρ των χιλιαστών και εις βάρος των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο Υπουργός ήταν τότε νομίζω ο Ευάγγελος Αβέροφ, δικαιολογήθηκε λέγοντας «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Οι πιέσεις από το εξωτερικό ήταν αφόρητες και κινδύνευε η χώρα μας να χαρακτηριστεί ως μη δημοκρατική». Και τότε ο πατήρ Αγουστίνος, μέλος και αυτός της Επιτροπής, του αποκρίνεται «Τέτοιο πράγμα, κύριε Υπουργέ, δεν περίμενα να ακούσω από τα χείλη Έλληνος Υπουργού. Ώστε λοιπόν τα του οίκου μας ρυθμίζουν οι ξένοι». Δυο λόγια ακόμη
γενικά για την δημόσια ζωή και ειδικά για το ηθικό επίπεδο του λαού. Θεοφώτιστοι γέροντες, προβλέποντας τις εξελίξεις, έλεγαν «Τι έχουν να δουν τα μάτια σας?» Και πράγματι, πολύ σύντομα, θυμηθήκαμε τα λόγια τους, διότι είδαμε να αποποινικοποιείται η βλασφημία των θείων. Είδαμε ότι χαλάρωσε η αντίσταση σε περιπτώσεις προσβολής της δημοσίας εδούς. Είδαμε ακραία στοιχεία να καίνε πότε την γαλανόλευκη σημαία μας και πότε ιερές εικόνες και κανενός το αυτή να μην υδρώνει. Και το πιο ανπίθανο, υπό την ενίσχυση όλο και περισσότερων πρεσβειών ξένων κρατών και με προστάριδες Έλληνες υπουργούς, είδαν τα μάτια μας να γίνεται ανεκτή και να περιφρουρείται μάλιστα η ανεδής παρέλαση ασεβών και βλασφήμων ατόμων που επιδείκνυαν τις αλόκοτες ιδιαιτερότητές τους, εκείνα που άλλοτε σε αυτόν τον τόπο τα λέγανε κουσούρια. Μετά από τόσα και τόσα που έχουν κατεδαφιστεί, αδελφοί μου, νιώθει κανείς ότι και αυτή η αρχή του συντάγματός μας, η προμετωπίδα και επίκλησης εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, φαίνεται σαν μετέωρη, σαν να κινδυνεύει κάποια στιγμή να ξυλωθεί. Μου φαίνεται θαύμα πώς ακόμη διατηρείται. Δεν άφησε να την ξυλώσουν, ξέρετε ποιος? Εκείνα τα κόκαλα των Ελλήνων, τα ιερά. Το ίδιο ισχύει και για όσα ορίζονται για τις σχέσεις συναλληλίας εκκλησίας και πολιτείας, για τον χριστιανικό χαρακτήρα της παιδείας των Ελληνοπαίδων, για την παρουσία των ιερέων στο στράτευμα και άλλα. Ας προσπαθήσω να συνοψίσω ό,τι θα ήθελα ακόμη να προσθέσω λέγοντας δύο λόγια για την εν γέννη ζωή και το φρόνημα. Με την εύκολη και συνεχή επικοινωνία που υπάρχει και με τον καταιγισμό των πληροφοριών που δεχόμαστε, εύκολα κανείς επηρεάζεται. Μετατοπίζεται ο Έλληνας πολίτης, προσαρμόζεται ιδεολογικά και αφομοιώνεται από το εισβάλλον και επικρατούν κλίμα. Έτσι, μέσα σε λίγες δεκαετίες, αλλοιώθηκε αρκετά η νοοτροπία και έχει αλλάξει καταλυτικά η στάση του λαού μας, επηρεασμένη από την ευμάρεια και τον καταναλωτισμό. Ο ορθολογισμός που πνέει παγερός από τη Δύση απειλεί να κλονίσει την πίστη στα ορθόδοξα δόγματα και στις σταθερές πνευματικές αρχές και αξίες του Ευαγγελίου. Αυτό δείχνουν διάφορες τάσεις όπως η απροθυμία για κόπο, η αποφυγή της δουλειάς, η οκνηρία, η επιδίωξη του ευκόλου κέρδους και της εύκολης ανόδου, ο παρασιτικός τρόπος ζωής εις βάρος άλλων, οι αυτάρεσκες απαιτήσεις, το κυνήγι της ειδονής, η απολαυστική διατροφή, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και ακόμη διάφορα μαζικότερα κινήματα όπως ο φεμινισμός, με την ανταγωνιστική εξίσωση των φύλων, η έξοδος της γυναίκας από το σπίτι από φιλοδοξία και όχι από ανάγκη, η χειραφέτησή της, η εγκατάλειψη της εστίας και του πατροπαράδοτου ρόλου της μάνας νοικοκυράς, η ανάθεση της ανατροφής των παιδιών σε άλλα χέρια, επιτρέψτε μου, η συζυγική πορνεία και ποικίλια ανομαλία, η ασπλαχνία στους γέροντες, το κλείσιμό τους σε οίκους ευγυρίας, η εγκατάλειψη του χρονίως πάσχοντος ασθενούς, η ευθανασία, δηλαδή ο φόνος χρονίως ανιάτων και σε κατακόμματόδη κατάσταση ευρισκομένων, η καύση των νεκρών, όλος ο επικρατών ευδαιμονισμός, η ντόλτσε βίτα, ο ηθικός εκτραχυλισμός, και βέβαια οι οδυνηρές συνέπειες όλου αυτού του εισαγωμένου τρόπου ζωής, όπως είναι η κακή υγεία, παχυσαρκία, εγκεφαλικά, εμφράγματα κλπ, τα τροχαία, η ανεργία, η φυγή εκπαιδευμένων νέων στα ξένα,
η δημογραφική συρρήκνωση κλπ. Με δύο λόγια, επικρατεί μία αυτονόμηση από τον Θεό, θεοποίηση της επιστήμης, παράδοση στον δαιμονισμό, την μαγεία, τον αποκρυφισμό που είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη από όσο φανταζόμαστε, η εγωιστική απόλαυση ειδονών, η εγκατάλειψη στο Θεό, θεοποίηση της επιστήμης και του χρέους μας απέναντι στα μεγάλα μας, στα μεγάλα χρέη μας, στην πατρίδα, στο παιδί, στο γέροντα γονιό, σημεία που ανθρωπίνως προμηνύουν κάποιο τέλος. Δεν πρέπει να αρνηθούμε ότι είχαμε και έχουμε και εμείς δικά μας πάθη και κακά. Προστίθενται όμως σε αυτά από πάνω και όλα τα εισαγόμενα. Πρόχειρο παράδειγμα, συγχωρέστε με, πώς έλεγαν πιο παλιά το αφροδίσιο νόσημα. Μαλαφράντζα, δηλαδή γαλλική ασθένεια. Και από πού μας ήρθε εδώ και το AIDS? Από την προοδευμένη Δύση. Πριν κλείσω, μιλώντας για τις δυτικές επιδράσεις στην Ορθόδοξη Ανατολή, δεν πρέπει να παραλείψω τις ξένες επιρροές γενικά στην τέχνη, στο θέατρο, στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στη μουσική, στην αρχιτεκτονική, στην κόμωση, στην περιβολή, στη διατροφή και πολλά άλλα που συνθέτουν τη ζωή μας. Εκεί όμως που η ξενική επιρροή γίνεται πιο ενοχλητική, είναι νομίζω ο χώρος της εκκλησιαστικής μας ζωής και λατρείας. Ακούς σε κάποιους ναούς μας, όχι σε πολλούς ευτυχώς σήμερα, γνήσια ευρωπαϊκή μουσική και κάπου μαζί και όργανο, αρμόνιο, και αναζητάς εκείνη την ταπεινή ψαλμωδία που κατανήσει. Βλέπεις σε αναλόγια να έχουν τυπωμένη από τον υπολογιστή την ακολουθία, να ψάλλουν διαβάζοντας από το τάμπλετ ή να χειρίζονται ηλεκτρονικό ισοκράτη. Πού είναι εκείνοι οι ψάλτες που αρκούνται στην ανθρώπινη φωνή και ξέρουν να ανοίγουν τα εκκλησιαστικά βιβλία και να μελετούν το τυπικό? Ακούς από μεγάφωνα εκοφαντικά τις φωνές ιερέων και ψαλτάδων οι οποίοι έχουν το μικρόφωνο σχεδόν σε επαφή με το στόμα τους. Βλέπεις ασπρόθωρη αναγεννησιακή αγιογραφία που σε κρατάει στη γη και όχι εικόνες σοβαρές που σε μεταφέρουν στον άλλο κόσμο. Σε θαμπώνει ένας άπλετος φωτισμός από παράθυρα ή ένας έντονος ηλεκτροφωτισμός που θυμίζει αίθουσα θεάτρου, όχι κεράκια και καντήλια. Στο παγκάρι βρίσκεις κεριά μεγαλούτσικα με παχουλή παραφίνη, ενώ θα αρκούσε ένα απλό, μικρό, καθαρό μελισσοκέρι. Στα ιερά μυστήρια, γάμος, βάπτιση, έτσι, τι να πω, δεν λέω τίποτε. Ξέρουμε όλοι τι μορφή παίρνουν οι ναοί μας τις ώρες αυτές τις ιερές των μυστηρίων που πολλές φορές μας κάνουν να κλείνουμε τα μάτια και να στρεφόμαστε αλλού ή να αποχωρούμε και να μην πηγαίνουμε καθόλου. Παρατηρείς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς νέων ναών φερμένους από άλλες χώρες και ψάχνεις για εκείνη την παλιά, την αρχαία, βασιλική ή τον Σταυροειδή Μετατρούλου. Ακούς συστοιχίες από καμπάνες που σχεδόν σε τρομάζουν, ξεσπώντας ξαφνικά από το καμπαναριά, χωρίς ανθρώπου χέρι, τι σου κάνει αυτός ο ηλεκτρισμός. Και μετά πάλι ξαφνικά κοκαλώνουν με ένα πάτημα ενός κουμπιού. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ένα παιδί, ένα παλικάρι να σημάνει μια γλυκιά καμπάνα, να ακουστεί ίσα ίσα στην ακτίνα της ερωρίας και να πει «Ξυπνάτε υπναράδες, ο Χριστός σας περιμένει». Φοβάμαι ότι ίσως η ενόχληση από αυτό κάνει μερικούς ευρωλιγούριδες να ζητούν να σιγήσουν οι καμπάνες τελείως. Δεν είναι κακό
στην πρακτική ζωή μας να μιμηθούμε κάτι ωραίο και ωφέλιμο που βρίσκουμε στους ξένους. Άσχημο είναι πάντοτε μεν η τυφλή ξενομανία, ο δουλικός μιμητισμός, μάλιστα δε όταν αυτά μεταφέρονται εκεί που πρέπει να εκφράζεται γνήσια η ψυχή μας. Σαν Ορθόδοξοι Έλληνες λοιπόν, στην ψυχαγωγία, στη μουσική, στο τραγούδι, στο χορό, μην πυθικίζουμε αφήνοντας τα δικά μας εκφραστικά μέσα και τρόπους και ακολουθώντας ξένα. Στην εμφάνιση και το ντύσιμο, μην αφήνουμε την ευπρέπεια και αρχοντιά της παραδόσεώς μας για να μιμηθούμε αλόκοτες τέχνες, μόδες και σχήματα που μάλλον εκθέτουν και αμαυρώνουν παρά αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά. Είναι πιο ωραία η δική μας μάνα ή γιαγιά που δείχνει τα χρόνια της με τα άσπρα μαλλιά της παρά οι ξένοι που δεν θέλει να παραδεχθεί ότι μεγάλωσε και πασχίζει με κάθε τρόπο να δείχνεται στον κόσμο πάντα νέα. Εσύ ντύσου απλά και απέραιτα. Η αξία σου είναι αυτό που φέρεις μέσα σου, όχι τα έξω. Είναι ένα φυσικό μάτι, είναι άφθαστο και πιο ζωντανό, ενώ το πειραγμένο από το χέρι του αισθητικού είναι πιο ψεύτικο και απατηλό. Το φυσικό νύχι είναι πάντα εύχριστο και λειτουργικό. Το στολισμένο είναι πιο πολύ για εντύπωση και λιγότερο για δουλειά. Το φυσικό δέρμα είναι υγιέστερο και διαρκέστερο. Το επιχρισμένο είναι επιβαρημένο, βραχύβιο, έχει συντομότερη ημερομηνία λήξεως. Στο φαγητό. Θα φας κάποτε και μια ιταλική πίτσα. Θα ήπιες κάποτε και μια αμερικανική κοκακόλα. Να ξέρεις όμως ότι αυτά δεν είναι τα ασφαλέστερα και υγιεινότερα. Μην αλλάζεις το πατροπαράδοτο φαγητό και ποτό που είναι πιο υγιεινό. Στο ύφος και στην ομιλία. Δεν είναι τελείως απόβλητος ο πληθυντικός αριθμός. Ο ενικός όμως της βίβλου και των προγόνων μας είναι πιο άμεσος και γνήσιος στην επικοινωνία, ειλικρινής, ντόμπρος. Δεν έχουν να προσθέσουν την αξία του προσώπου μας κάποιες ξενικές λέξεις και εκφράσεις που σήμερα έχουν πέραση αλλά αύριο θα ξεχαστούν και μπορεί να ντρεπόμαστε που κάποτε τις είπαμε. Στις εορτές, μη ρίχνουμε το βάρος στα γενέθλια του παιδιού με τούρτες και κεράκια όπως κάνουν οι ξένοι. Να τιμούμε τη μνήμη του Αγίου του μελετώντας τον βίο εκείνου και θαυμάζοντας το τέλος του. Στο ναό που μπαίνουμε, να είμαστε στη λατρεία και να στεκόμαστε πάντα με φόβο Θεού και πίστη παιδιού. Η γυναίκα ας ταπεινωθεί και ας σκεπάσει την κεφαλή της, όχι όμως τυπικά και προς το Θεαθήνε, αλλά όπως το εννοεί ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους στο 11ο κεφάλαιο. Στη συζυγική ζωή τέλος, λάθος πρότυπο προβάλλει ειδήσεις και κακώς έχουμε επηρεαστεί οι Ορθόδοξοι. Μην ξεχνάμε ότι η αποφυγή της τεκνογωνίας είναι αμαρτία που λυπεί τον πλάστη μας. Αν θέλουμε την ευλογία του, να ακολουθήσουμε τον όμορφο ίσιο δρόμο του. Ας κλείσω τέλος πάντων απαντώντας σύντομα σε 2-3 ερωτήματα. Θα μου πείτε, καλά, κάθε τι ξένο που έρχεται από τη Δύση είναι και απόβλητο? Όχι βέβαια, μην είμαστε άδικοι. Έχουν και καλά στοιχεία οι ξένοι. Είναι λόγου χάρη εργατικοί, πιο πειθαρχικοί από μας, έχουν και πολλούς τίμιους επιστήμονες. Και αντιστοίχως τίθεται το άλλο ερώτημα. Και κάθε τι από τα δικά μας είναι όλα καλά και άγια? Καθόλου. Έχουμε και εμείς φοβερά ελαττώματα, παραδείγματος χάρη τη διχόνοια που μας καταστρέφει, τον φθόνο που μας ρημάζει, τη φιλοδοξία και αρχομανία που μας ρεζιλεύουν. Θα πείτε ακόμη, απειλή βλέπεις εσύ
μόνο εκδισμών, από πουθενά αλλού. Όχι ασφαλώς. Τώρα με την επέλαση τόσου πλήθους εξ Ανατολών, άλλοι κίνδυνοι θεργεύουν. Και μετά την άθεσμη συμφωνία των Πρεσπών και η εκβορά απειλή δεν πάβει να μας απασχολεί. Αλλά η εκδισμών απειλή είναι πιο μακροχρόνια, πιο επίμονη, πιο ύπουλη. Τη δοκιμάσαμε με τις σταυροφορίες ως φραγκοκρατία στην Κωνσταντινούπολη και ως λατινοκρατία στην Κύπρο και την ζούμε διαρκώς πιο απειλητική. Στον εορτασμό των Χριστουγέννων που πλησιάζουν βλέπουμε πάλι τους δύο αυτούς κόσμους αντικριστά. Εμείς νηστεύουμε, εκείνοι τρώνε. Τα παιδιά μας καλαντίζουν «Άναρχος Θεός καταβέβηκε και την Παρθένο κατόκισε, Άγιος, Άγιος, Άγιος υπάρχεις και Κύριος». Άναρχος αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο Θεός, ο αγέννητος γεννάται στην φάτρη ταπεινός, λένε οι Ορθόδοξοι στα κάλαντα, ενώ έξω ακούμε από τα μεγάφωνα του Δήμου τη γνώριμη αυστριακή μελωδία «Άγια νύχτα σε προσμένουν, με χαρά οι χριστιανοί και το τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά». Πριν από χρόνια τα παιδιά ενός σχολείου, νομίζω της Νέας Μύρνης αν δεν κάνω λάθος, τέτοιες μέρες διέδιδαν ένα μικρό αυτοκόλλητο που έλεγε «Τα Χριστούγεννα όχι δέντρο, το καράβι είναι έθιμο ελληνικό». Αυτά τα γνωστά σε όλους μας τα είπαμε για να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τη διαφορά των δύο κόσμων και να τοποθετηθούμε λίγο πιο σωστά. Όχι εχθρικά, αλλά αμυντικά, κρατώντας την αγιασμένη παράδοσή μας. Και επιτρέψτε μου να κλείσω διαβάζοντας ένα απόσπασμα που το θεωρώ ότι είναι εκφραστικό και τα λέει όλα. Θα ακούσετε τι νοσίνε. Κάποιοι μοντερνοποιημένοι κάνουν τον βαρύ και τον θετικό, τον Κύριο που δεν έχει αισθηματολογίες και λένε πως αυτά είναι αναχρονισμοί και διαφόρετα πράγματα. Αυτοί για μένα είναι ξερίχια ψυχικά, παγωμένες ερημιές, δίχως αγάπη, δίχως χαρά, μα και δίχως πόνο. Γιατί χαρά και πόνος είναι δεμένα. Οι τέτοιες ψυχές είναι πάντα νεκρά βουνά του φεγγαριού. Ωστόσο, κάτι τέτοιοι ορθολογιστές και θετικιστές ξετρελαίνονται για κάποιες ανόητες ξενόφερτες φιέστες και για κάτι μοντέρνα γλένδια που ρεζιλεύουν τον άνθρωπο, φτάνει που γίνονται κατά το κοσμοπολίτικο μοντέλο που βρίσκεται στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Αυτοί δεν θέλουν τίποτε από τα δικά μας που τα λένε όλα βλάχικα, φτωχικά, ανάξια για ανθρώπους που ξέρουν τον κόσμο. Τίποτα ελληνικό δεν βρίσκει έλεος στα μάτια αυτών των κουφιοκέφαλων, ακατάδεκτων και όπως πρέπει κυρίων, που χοροπηδάνε ωστόσο σαν τρελοί με τα τσέρκια στο λαιμό, φτάνει που ήρθανε απ' έξω από εκεί που ξέρει ο κόσμος να απολαμβάνει τη ζωή. Τι να πούμε κι εμείς οι άλλοι, τα βλαχάκια, τα φτωχαδάκια που μας νανούριζε η μάνα μας με τα παραπονετικά τραγούδια της στην κούνια μας και τώρα δακρύζουμε σαν να ακούμε τα τροπάρια και τα κάλαντα που μας ενώνουν με τους αγαπημένους μας που περάσανε από τον τόπο μας πριν από μας. Αδέρφια μου, φυλάξτε τα ελληνικά συνήθειά μας. Γιορτάστε όπως γιορτάζανε οι πατεράδες σας και μην ξεγελιόμαστε με τα ξένα και άνοστα πυροτεχνήματα. Οι δικές μας οι γιορτές αδελφώνουν τους ανθρώπους. Τους ενώνει η αγάπη του Χριστού. Μην κάνετε επιδείξεις. Εφρανθείτε εορτάζοντες. Ακούστε τι λένε τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα. Και βάλετε τα ρούχα σας, εύμορφα ενδυθείτε, στην εκκλησία τρέξετε, με προθυμίαν μπείτε, να ακούσετε με προσοχήν όλη την υμνοδίαν και με πολύ ευλάβεια την Θείαν Λειτουργία. Και πάλι σαν γυρίσετε εις το αρχοντικό σας, ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητό σας και τον σταυρό σας κάνετε. Γευθείτε, εφρανθείτε,
δώστε και κανενός φτωχού ώστις να υστερείτε. Αθάνατη ελληνική φυλή, φτωχή μα αρχοντομαθημένη, βασανισμένη μα χαρούμενη και καλόκαρδη περισσότερο από τους ευτυχισμένους της γης που τους μαράζωσε η καλοπέραση. Ναι αδελφοί μου Έλληνες, χαίρετε μαζί με εκείνους που χαίρονται και κλαίτε μαζί με εκείνους που κλαίνε και σε αυτή μονάχα θα βρείτε ανακούφιση. Δίνετε στους άλλους από ό,τι έχετε. Το παραπάνω από ό,τι έχετε, από ό,τι έχει κανένας ανάγκη, το κλέβει από τον άλλον. Μακάριον το διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Πολλοί από εσάς θα έχουν ίσως περισσότερο από μένα το δικαίωμα να μου πούνε αυτά που λέγω εγώ σε εσάς. Δεν είμαι ο ποιήσας και διδάξας αλλημονό μου. Μα για να μην σκανδαλιστεί κανένας πως τα λόγια μου είναι ολότελα κούφια, στενεύομαι να πω πως προσπαθώ να μην είμαι ολότελα ο δάσκαλος που εδίδασκε και νόμων δεν εκράτη. Φώτης Κόντων. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον πατέρα Λαβρέντιο για όσα ωραία μας είπε. Νομίζω ότι σε δύο λόγια μας είπε όλα τα προβλήματα που έχουν επισορευθεί στην καθημάς Ανατολή και στην πατρίδα μας από αυτή την ξενομανία που μας έχει πιάσει. Και όταν άκουγα έλεγα αυτά είναι παρμένα από τον Κόντογλου μάλλον και στο τέλος ήταν αυτούσιος ο Κόντογλου. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μας κάνουν κάποια ερώτηση, αν έχετε κάποια... Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Ναι, έλα Γιάννη. Ελάτε εδώ πέρα. Θα το επαναλάβω, ναι. Ναι, λέει ο Γιάννης ότι αυτό που κάνουμε, ότι περνάμε και ανάβουμε ένα κεράκι στην εκκλησία και μένουμε σε αυτό και δεν συμμετέχουμε, ότι έχει έρθει από τη Δύση, αν ξέρετε κάτι πάνω σε αυτό. Δεν έχω κάτι σχετικό, δεν έχω υπόψη μου κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν το βρίσκω πάντως απόβλητο. Το θεωρώ ότι είναι της καρδιάς, δεν είναι δηλαδή κάτι που το έφερε κάποιος ας πούμε και το κολλήσαμε κι εμείς και το πήραμε. Είναι κάτι νομίζω που βγαίνει από την καρδιά. Μπορεί να μην είχαμε πολλά κεράκια στην τουρκοκρατία να πηγαίνουμε να ανάβουμε όλοι γιατί ήταν η φτώχεια έτσι, αλλά όταν έχουμε και μπορούμε είναι μια έκφραση. Πολλές φορές τώρα με την ανάγκη των καιρών μας κλείνουν οι ναοί έτσι και πολλές φορές χρειάζεται σε νυχτερινή ώρα, σε ώρα που είναι κλειστός ο ναός, να πει κάποιος μια προσευχή, αισθάνεται εκείνη την ώρα κάτι. Μπορεί να πάει, αν υπάρχει ένα προσκυνητάρι απ' έξω, να κάνει την προσευχή του. Δεν το θεωρώ δηλαδή ότι είναι επίδραση ξενική αυτή. Είναι νομίζω κάτι αυθόρμητο δικό μας που πηγάζει από τη δική μας ψυχή.